τα δημοσιεύματα που ήρθαν στο φως σχετικά με την παραχώρηση του υγειονομικού έργου σε εταιρείες και μέσα από τις εταιρείες σε ιδιώτες γιατρούς και νοσηλευτές με αυτά τα υπέρογκα ποσά, δείχνουν ότι η κυβέρνηση όταν θέλει να βρει χρήματα για να δώσει υπάρχουν. Όταν είναι όμως για να δώσει για να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, τους συμμαχόμενους υγειονομικούς γιατρούς, νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό, τότε δεν υπάρχει φράγκο για εκείνους. Καλούμε και την κυβέρνηση βεβαίως να αναλάβει την ευθύνη της όλες αυτές τις υπηρεσίες που χρειάζονται όχι μόνο σε αρχαιολογικούς χώρους, στα αεροδρόμια, στα χωριά και βεβαίως και εκεί που ζει και κατοικεί ο εργαζόμενος σε βιομηχανική ζώνη, να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμο προσωπικό, με κινητές μονάδες υγείας και βεβαίως με αύξηση των μισθών όλων των υγειονομικών. Αλλιώς είναι πρόκληση την ίδια ώρα που δίνονται αυτά τα ποσά, που φαίνονται ότι δίνει αυτά τα ποσά, την ίδια ώρα οι μισθοί μας να είναι καθολωμένοι εδώ και αρκετά χρόνια. Και βεβαίως είναι και η αιτία που προχωρούμε σε απεργίες και κινητοποιήσεις και στις 17 του Απρίλη μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που ζητάμε επαναφορά του 13ου ή 14ου μισθού, αύξηση των μισθών μας και ταυτόχρονα βεβαίως ένταξη στα βαρά και ανθυγιεινά. Όλοι στον αγώνα πρέπει να είναι υγειονομικοί μαζί με το λαό για να μπορούν να έχουμε δημόσια δωρεάν υγεία, για να μπορούν να έχουμε παιδοψυχιατρική κλινική και άλλες κλινικές σημαντικές και μοναδικές σε όλο το νησί. Μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό για τους αρχαιολογικούς χώρους που η κυβέρνηση τους βλέπει σαν χώρους ουσιαστικά κερδών που θα έχει η χώρα μας και αυτά βέβαια τα κέρδη δεν θα πάνε σε όλους τους υγειονομικούς που θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί τους, αλλά δίνεται ένα μέλος από αυτό σε μια ορισμένη ομάδα ουσιαστικά εταιριών ή εταιρείας που θα αναλάβει αυτό το έργο και την ίδια ώρα ιδιωτικοποιείται αυτές οι υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι δημόσιες δωρεάν με μόνιμο προσωπικό και καλούς μισθούς. Αλλιώς μιλάμε ουσιαστικά για άλλο ακόμα ένα βήμα εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας.